Μετά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που επανήλθε ως ανάγκη τις κρύες μέρες του χειμώνα, αυτός ο χειμώνας της πανδημίας έχει αποδειχθεί ένας από τους πλέον δραματικούς σε ό,τι αφορά τους θανάτους ατόμων που χάθηκαν γιατί έκαναν κακή χρήση μέσων θέρμανσης, αν μπορεί ως τέτοιο να περιγράφεται το μαγκάλι που σύμφωνα με τους ειδικούς απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους. Οι άνθρωποι δεν τους λείπουν οι γνώσεις. Όλοι έχουν ακούσει ότι το μαγκάλι βγάζει μονοξίδιο του άνθρακα, και αν δεν ξέρουν το μονοξίδιο του άνθρακα, βγάζει κάποιες αναθυμιάσεις από τις οποίες έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να μην βάλουν μαγκάλι, να μην βάλουν τους διάφορους τρόπους αυτούς. Οπωσδήποτε απαγορεύεται ρητά η χρήση μαγκαλιού μέσα στο εσωτερικό χώρο, διότι ναι, δεν έχει κανένα τρόπο έτσι ώστε να φεύγουν τα καύσα ή τα αέρια της καύσης από το χώρο. Μετά το θάνατο πριν από λίγες ημέρες των δύο ηλικιωμένων στη Σιτία, αλλά και των δύο επίσης ηλικιωμένων στα Βορίζια μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, το θέμα έχει επανέλθει στο προσκήνιο με τους γνωρίζοντες να εξηγούν γιατί ένα μαγκάλι μέσα στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί μια τραγική επιλογή. Γενικά σε όλη την ελληνική επικράτεια έχουν αυξηθεί τώρα τελευταία, λόγω οικονομικών παραγόντων, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος καταφέρει συναλλακτικές πηγές θερμότητας, οι οποίες όμως είναι επιδήμης και βιβλαβής και μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και έφραγμα του μυοκαρδίου, έτσι, θεωρώ, εκτός από ευνίδιο θάνατο. Ανάλογα με τα PPM, τα μέρη του δισεκατομμυρίου, στα οποία είναι εκτεθειμένο το άτομο, δηλαδή όσο πιο συχνά και όσο πιο πολύ καίει και αυτές τις συναλλακτικές μορφές θερμότητας, τόσο πιο μεγάλη ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Το μαγκάλι δεν πρέπει να το αφήνουμε να ανάβει όταν εμείς κοιμόμαστε. Θα πρέπει να έχουμε κάποια πόρτα με τον ίδιο τρόπο που είπα και προηγούμενα, δηλαδή φυσάει βοριάς, μια χαραμάδα από το βοριά. Να είναι ανοιχτή, να μπαίνει οξυγόνο μέσα. Να ρυθμίζει ο καθένας ανάλογα με το πόσο κρύος είναι ο αέρας που μπαίνει και πόσο το οξυγόνο που μπαίνει μέσα, αυτά δεν μετριούνται εύκολα. Την ίδια ανησυχία εκφράζουν οι ειδικοί για όσους θερμαίνουν τα σπίτια τους με τζάκι, προτρέποντάς τους, εκτός από την καύσιμη ύλη, για την οποία πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να καθαρίζουν την καμινάδα και να προσέχουν ιδιαίτερα τον εξαερισμό του χώρου και την ανακύκλωση του αέρα. Αν, ας πούμε, το βράδυ έχει κανείς αναμένο το τζάκι του και αφήσει μια πόρτα από την αντίθετη μεριά από εκεί που φυσάει ο αέρας ανοιχτή, ο αέρας θα μπαίνει από το τζάκι, θα παίρνει όλες τις αναθυμιάσεις των κάρβουνων που θα έχουν μείνει, αν έχουν μείνει άκαυστα, μισοκαμένα μάλλον, και θα τα βάζουμε στο σπίτι. Επαρκεί καθαρισμό της καμινάδας και της απόλυξης, της έλεγχο της απόλυξης. Να είστε καλά, βέβαια. Το είδος της καύσιμης ύλης, έτσι, προς Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Εκεί πέρα πρέπει να προσέξει πολύ ο κόσμος.